του Προεδρικού, από το βήμα εκεί από όπου θα γίνει η ανάγνωση, το βλέπουμε, της γραπτής ανακοίνωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα όσα συνέβησαν πριν λίγη ώρα κατά την συνάντηση με τον Μουσταφά Ακιντζή. Βλέπω και φαίνεται ότι έχει κάνει και κάποιες δικές του δηλώσεις σε μέσον. Συγκεκριμένα διαβάζω από την Καθημερινή ότι ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διορθώσει το λάθος. Το ας το διορθώσει, λέει, για να επανέλθουν όλα. Λοιπόν, έχουμε και ένα tweet από τον Άντρο Κυπριανού. Οι δύο ηγέτες πρέπει να συναισθανθούν τις ευθύνες τους έναντι του τόπου και του κυπριακού λαού. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αγγέλ. Όπως είπαμε, είναι όλα έτοιμα. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε την ανάγνωση της γραπτής ανακοίνωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα δούμε τι έχει να πει. Εμείς πάμε όμως στη Φινιό Σάβα για να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από τη σημερινή άσκηση που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 στο Mall of Cyprus. Μια αντιτρομοκρατική άσκηση, Φινιό, που αναστάτωσε και αρκετό κόσμο που δεν γνώριζε. Ξέρουμε ότι πάει πολλοί κόσμος στο εμπορικό κέντρο. Και εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολο να ενημερωθεί και όλος ο κόσμος, οπότε καταλαβαίνουμε και τη σκηνή που στήθηκε εκεί. Κάποιοι δεν αντιλήφθησαν ότι πρόκειται και για αντιτρομοκρατική άσκηση. Για δώσε μας εσύ όμως το ρεπορτάζ και πώς το έζησες εσύ που βρέθηκες εκεί. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όντως, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 η αντιτρομοκρατική άσκηση Δήμος 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus στη Λευκοσία. Η άσκηση ξεκίνησε γύρω στις 11 όταν ένα βαν στάθμευσε από την είσοδο του εμπορικού και βγήκαν από αυτό τρεις τρομοκράτες, οι οποίοι ήταν ένοπλοι και εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο. Διάφορες μονάδες της αστυνομίας όπως ΜΑΣ, Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Ομάδα αεροπορικών επιχειρήσεων, συγγνώμη, η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και το Υπουργείο Υγείας του Τμήματος των Ασθενοφόρων βρέθηκαν στη σκηνή και συνεργάστηκαν έτσι ώστε η αντιτρομοκρατική η άσκηση να σταθεί με επιτυχία. Μάλιστα, το σενάριο, Φινιό, λίγο πώς ήταν. Είδαμε ότι έγινε έτσι και είχαμε και μία έκρηξη, είχαμε και βλέπουμε και τα πλάνα και τη μεταφορά τραυματιών. Μπορούμε να πούμε λίγο το σενάριο. Ναι. Ήρθαν οι τρεις τρομοκράτες έξω από την είσοδο του Μολ. Έγινε μία έκρηξη. Εισέβαλαν ένοπλοι στο εμπορικό κέντρο, ναι, όπου για περίπου 2 ώρες κρατούσαν και όμηρους και είχαμε και ένα νεκρό. Βγήκε ένας νεκρός στο τέλος της άσκησης. Και γύρω στις 11 οι μονάδες της αστυνομίας έβγαλαν από το εμπορικό κέντρο και τους όμηρους αλλά και τους τρομοκράτες, τους οποίους μετέφεραν με αστυνομικό όχημα προς ίσως τις φυλακές, αν ήταν όντως τρομοκρατική επίθεση. Μάλιστα. Φινιό, δεν ξέρω πώς είδες εσύ, ήταν πιστικό γενικότερα το όλο εγχείρημα. Παρόλο που γνώριζες περί τίνος πρόκειται, εμείς από τα πλάνα βλέπουμε ότι όντως αν κάποιος βρέθηκε εκεί και δεν γνώριζε, σίγουρα δεν θα καταλάβαινε ότι πρόκειται για άσκηση. Φαίνεται όμως ότι όλα πήγαν καλά, σύμφωνα πάντα και με το σενάριο, έληξε στις 11 το πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φινιό. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Είχαμε ένα εργατικό ατύχημα στην Λεμεσό. Θα μας ενημερώσει η Μύρια Βραμίδου, η οποία βρίσκεται και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μύρια, σε ακούμε. Τι συνέβη? Πέρσα μια δυσάρεστη είδηση θα μεταφέρουμε. Νεκρός είναι 62χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων την ώρα που εκτελούσε κάποιες εργασίες στην οικία του. Είναι υπανέγερση ορόφη πάνω από το σπίτι του, δηλαδή του ανθρώπου. Ήταν εκεί κάποιοι εργάτες για την τοποθέτηση θέρμανσης στην οικία. Έφυγαν, όπως τα χαρακτηριστικά μας ανέφεραν, για κάποια στιγμή για να φέρουν κάποια υλικά. Ο άνθρωπος συνέχισε μόνος του, προσπαθούσε να τοποθετήσει κάποιους τσίγκους πάνω από το φωταγωγό. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες και από το γραφείο εργασίας, να γλίστρησε, να έπεσε στον φωταγωγό από ύψος 10 μέτρων και ο άνθρωπος. Βεβαίως, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα διερευνώνται. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε ως παράκληση, σύσταση από το γραφείο εργασίας Πέρσα είναι προς όλο τον κόσμο
να μην προβαίνει σε τέτοιου είδους εργασίες, εάν δεν γνωρίζει πώς να τις διεκπαιρεώσει, να προσέχουν πολύ, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και δεν είναι αστείο πράγμα να βγει κάποιος σε τόσο μεγάλο ύψος για να κάνει εργασίες, ειδικά όταν δεν είναι η δουλειά του και δεν γνωρίζει. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μια οικογένεια αντίθεση στα μαύρα. Μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς, Μύρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες και την Αλεξία Τασούλη. Την πρώτη του εμφάνιση έκανε στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Αλεξία. Θα μας δώσεις εσύ λίγο το κλίμα, τι επικράτησε, καθώς το θέμα ήταν η συνέχιση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Καλησπέρα λοιπόν, καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Οι Υπουργοί Άμυνας αναφέραξαν με ανακούφιση πέρσα, ακούγοντας τον εκλεκτό του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει τον ΝΑΤΟ θεμέλιο λίθο για τις ΗΠΑ και όλη την διατλαντική κοινότητα. Αυτό όμως που τον ενδιαφέρει περισσότερο και το έθεσε μέσα στην σύνοδο των Υπουργών Άμυνας είναι το οικονομικό σκέλος και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, να αυξήσουν δηλαδή τις στρατιωτικές δαπάνες. Mm-hmm. Δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση αυτό που θέλει είναι να υπάρχει επιμερισμός του βάρους στις δαπάνες. Αυτό προς το πρώτο κομμάτι. Σε ό,τι αφορά την ατολική παρουσία στο Αιγαίο που αναφέρθηκε, να σου πω ότι αποφασίστηκε η συνέχιση της επιχείρησης παρά την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία ζήτησε τον τερματισμό της επιχείρησης στο Αιγαίο, διότι δεν θέλει προφανώς τα ανατολικά πλοία να συνεχίσουν να επιτηρούν στο Αιγαίο, διότι εκτός των κινήσεων των προσφυγικών ροών παρακολουθεί mm-hmm. τον ΝΑΤΟ και τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων και αεροσκαφών όταν αυτά πραγματοποιούν παραβιάσεις. Ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος το χαρακτήρισε ως μια εθνική επιτυχία και υπήρξε αποφωνία πλήν της Τουρκίας πέρσα. Μάλιστα. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ στον χώρο των προκλήσεων. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, επέστρεψαν οι Τούρκοι που πέταξαν πάνω από το Φαρμακονήσι. Στο Πεντάγωνο, οι Έλληνες αξιωματικοί εκτιμούν πως η Άγκυρα θα κλιμακώσει τις προκλήσεις της μέχρι τα μέσα Απριλίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν 20 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι πάνω από το Φαρμακονήσι σε μεγάλο ύψος στα 26.000 πόδια και ένα λεπτό αργότερα βγήκαν από το FIR Αθηνών. Σήμερα έγιναν 25 παραβιάσεις από 7 αεροσκάφη. Τον Ιανουάριο τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 133 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, πέταξαν 5 φορές πάνω από ελληνικά νησιά και ενεπλάχισαν 10 φορές αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά. Το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι έκαναν 190 παραβιάσεις, πέταξαν 11 φορές πάνω από ελληνικά νησιά και 4 φορές ενεπλάχισαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Έλληνες πιλότους. Πάντως, οι πιο πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις δεν είναι σε καλή κατάσταση μετά και την απόπειρα πραξικοπήματος του περασμένου Ιουλίου. Τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό ορίζοντα δεν υπάρχει πραγματική απειλή από πλευράς Τουρκίας ώστε να κάνει κάτι χοντρό. Καλά κρατεί και η προπαγάνδα της Άγκυρας. Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι σήμερα περιπολούσε τάχα στα ίμια πολεμικό πλοίο τους αντί για ακτεωρό του λιμενικού. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το τουρκικό περιπολικό σκάφος Κουσάνταση απλά πέρασε για λίγα λεπτά από την περιοχή στο πλαίσιο δρομολογίου του. Την ίδια στιγμή, εντυπωσιακές φωτογραφίες από την επιχειρησιακή εκπαίδευση της 5ης μοίρας καταδρομών που εδρεύει στη Δράμα έδωσε το γιες. Τα κομάντο της λεγόμενης και μαύρης μοίρας βγήκαν στα κάτασπρα χιονισμένα βουνά για να εκπαιδευτούν στον ορεινό αγώνα, την επιβίωση και τον ανορθόδοξο πόλεμο. Είτε με οπλισμό και πλήρη εξάρτηση, είτε τρέχοντας ημίγυμνοι στο χιόνι, οι άνδρες των ΛΟΚ με τις κωδικές ονομασίες IT, Phantom, Saboteur και Ranger στέλνουν και εκείνοι τα δικά τους μηνύματα στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Μάλιστα, στην διεθνή επικαιρότητα θα πάμε τώρα. Μαζί μας βρίσκεται η Έλενα Γεωργίου για να δούμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Έλενα, θα ξεκινήσουμε με το Παρίσι, όπου εκεί κλιμακώνεται η ένταση και τα επεισόδια μετά το βιασμό νεαρού από αστυνομικό. Καλό μεσημέρι, Πέρσα, κυρίες και κύριοι. Δύο εβδομάδες και πλέον το Παρίσι πλέγεται. Χιλιάδες εξαγριωμένοι πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους για ακόμη μία μέρα. Μάλιστα, συγκεντρώνονται και σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομικούς. Η κατάσταση κλιμακώνεται. Οι διαμαρτυρόμενοι φορώντας κουκούλες άναψαν φωτιές, πυρπόλησαν αυτοκίνητα, πέταξαν μπουκάλια σε αστυνομικούς, οι οποίοι στην συνέχεια απάντησαν με δακρυγόνα. Να υπενθυμίσουμε πέρσα στον κόσμο ότι όλα ξεκίνησαν μετά από την σεξουαλική κακοποίηση ενός νεαρού από αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις του θύματος, ο αστυνομικός συνέλαβε τον νεαρό και στη συνέχεια τον βίασε με τον κλόπ του. Τέσσερις συνολικά αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επισήμως η αστυνομία λέει ότι το περιστατικό μέσα από το υλικό που συνέλεξε από τις κάμερες ασφαλείας αποδίδει την κακοποίηση του νεαρού σε ατύχημα. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και νεκρούς και τραυματίες από καραμπόλα εξαιτίας της ομίχλης. Ακριβώς. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Ουγγαρία. Λόγω της πυκνής ομίχλης που σημειώνεται στην χώρα, σημειώθηκε ένα δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 5 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και άλλοι 15 να τραυματιστούν. Το δυστύχημα συνέβη σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της χώρας εξαιτίας της χαμηλής ορατότητας και να πούμε ότι οι αρχές έκλεισαν αμέσως τους δρόμους, καθώς και επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν και συνεργεία από την Ρουμανία. Μάλιστα. Και να τελειώσουμε έτσι με μια, έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Φαίνεται ότι έρχεται το Facebook TV. Ακριβώς. Αφού κατέκτησε λοιπόν το διαδίκτυο, το Facebook εξαπλώνει τα πλοκάμια του και στην τηλεόραση. Το Facebook λοιπόν ανακοίνωσε ότι ξεκινάει εφαρμογή για τους λεγόμενους έξυπνους τηλεοπτικούς δέχτες. Η εφαρμογή αυτή θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγούνται στο timeline τους, αλλά και να απολαμβάνουν τα βίντεο στις φωτογραφίες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε οθόνες μεγαλύτερες από αυτές του κινητού τους ή του υπολογιστή τους. Και όπως ανακοίνωσε το Facebook, η εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη για τηλεοπτικές συσκευές. Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, εν αναμονή και της ανάγνωσης, της ανακοίνωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, εμείς παρακολουθούμε την εικόνα από το εσωτερικό, από όπου θα γίνει η ανάγνωση. Γίνονται οι τελευταίοι έλεγχοι. Νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά. Πάμε να πάρουμε κάποιες αντιδράσεις, πρώτες αντιδράσεις και από τα κόμματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Πρόδρομος Προδρόμου, εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Προδρόμου, καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ, κυρία Σιασού. Λοιπόν, φαντάζομαι και εσείς αναμένετε να ακούσετε και την ανακοίνωση του Προέδρου. Πώς είδατε όμως τις εξελίξεις μέχρι στιγμής? Οπωσδήποτε περιμένουμε και το γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να σας είμαι χρήσιμος στο να προσθέσω κάποιες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή το φρόνημα είναι να μην πούμε. Το αναμένατε όμως, κύριε Προδρόμου. Ήταν στο πίσω του μυαλού μας, θεωρώ. Δεν ξέρω αν το αναμένατε. Κοιτάξτε, ο κύριος Ακιντζή είχε πει το τελευταίο που είχαμε ακούσει ότι την Πέμπτη, δηλαδή σήμερα, αν μέχρι την Πέμπτη δεν είχε διορθώσει ο πρόεδρος, αν είναι δυνατόν ο πρόεδρος, σαν να ήταν αρμοδιότητα ή εξουσία του πρόεδρου, σαν να μην ζούμε σε ένα κράτος συνδεδεμένο. Τέλος πάντων, ο πρόεδρος, αν δεν διόρθωνε αυτό το οποίο τον ενοχλούσε, οι διαπραγματεύσεις δεν θα είχαν πλέον νόημα. Το είχε πει. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε το χρόνο ή να περιμένουμε την δήλωση του Προέδρου. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ξέρουμε όλοι μας καλά την βούληση της ελληνικής κυπριακής και της ελληνικής πλευράς για μια λύση μέσα από μια λογική και αποδεκτή συμφωνία. Μάλιστα. Και ξέρουμε ότι και υπερβάσεις ακόμα έχουμε κάνει σε όλη την διαδικασία, γιατί επιθυμούσαμε να υπάρξει μια λογική διαπραγμάτευση. Τώρα δεν θα σχολιάσω την τουρκική στάση. Αυτό περιμέναμε να δούμε στις διαπραγματεύσεις. Ας περιμένουμε τώρα να δούμε την τοποθέτηση του Πρόεδρου για να καταλάβουμε και τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα συμβεί ή μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, κύριε Προδρόμου, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου πρόκειται να κάνει και κάποια ενημέρωση, να ενημερώσει τους ξένους πρέσβεις για τις εξελίξεις. Μα θα γίνει τώρα σε λίγη ώρα. Είναι ένα προγραμματισμένο γεγονός, ένα γεύμα με τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας για μια ενημέρωση στο Κυπριακό. Ήταν κάτι προγραμματισμένο, δεν έχει να κάνει με αυτά τα τελευταία γεγονότα και παρά την κρισιμότητα των στιγμών αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει αυτή η συναντήση. Θα γίνει και δεν μπορεί βεβαίως να μην πει στο τραπέζι μια πρώτη ενημέρωση από όσα μπορεί να πει βεβαίως αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού στους ξένους πρέσβες για τα όσα συνέβησαν και αλήθεια είναι, κύριε Προδρόμου, ότι αναμένουμε και κάποια ίσως γραπτή ανακοίνωση και από τα Έθνη, τα οποία βρίσκονταν Βεβαίως. Εκεί στο χώρο, για να δούμε και αυτοί πώς μεταφράζονται όσα συνέβησαν. Λοιπόν, Βεβαίως και αυτό θα είναι κρίσιμο, κυρία Σιάσου, το τι θα πούνε τα Ηνωμένα Έθνη. Φυσικά και να συζητήσει με τους πρέσβεις. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Κύριε Προδόμου, σας ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Πάμε και στο Μαρίνο Σιζόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Να πάρουμε και από την ΕΔΕΚ μια πρώτη αντίδραση, ενώ εμείς να σας πούμε θα παρακολουθούμε ζωντανά την εικόνα, γιατί νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα που θα έχουμε και την ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη γραπτή του ανακοίνωση. Κύριε Σιζόπουλε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μια πρώτη αντίδραση. Δεν ξέρω αν εσείς το περιμένατε, δεν ξέρω πώς βλέπετε τα πράγματα μετά τη σημερινή εξέλιξη και την αναμονή βεβαίως και της ανακοίνωσης του Προέδρου. Ουσιαστικά ο εκπρόσωπος της τουρκικής κατοχής έχει επιβεβαιώσει αυτά τα οποία το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε, που αφορούν κυρίως τη στάση και τη συμπεριφορά της Τουρκίας αλλά και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας αναφορικά με την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Είναι προφανές ότι μετά από την Γενέβη, από την τουρκική πλευρά, επιχειρείται μια επιβράδυση της διαδικασίας των συνομιλιών κατά την άποψή μας με προφανείς στόχους. Είτε ακριβώς να αποφευθεί η κατάθεση από την πλευρά της Τουρκίας συγκεκριμένων προτάσεων που άπτονται του ουσιαστικού μέρους της επίλυσης του Κυπριακού, που είναι η διεθνής ψυχή, η κατάργηση της συνθήκης εγγύησης, η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, το σύστημα ασφάλειας για την εφαρμογή της όποιας λύσης συμφωνηθεί για τις αποχώρησεις των επίκων, είτε μέσα από αυτή την παρελκυστική ταυτική να ασκηθούν πρόσθετες πιέσεις στη δική μας πλευρά για να προβεί σε περαιτέρω υποχωρήσεις σε θέματα της εσωτερικής ψυχής, όπως είναι η διακυβέρνηση, το περιουσιακό και το εδαφικό. Είναι κάτι που για την ΕΔΕΚ ήταν αναμενόμενο, το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και κυρίως αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε πια είναι ότι απέναντί μας δεν βρίσκεται ο εκάστοτε εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων ή Τουρκοκύπριοι, αλλά η κατοχική Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί τους εκάστοτε εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων ως φορείς για τη μεταφορά των δικών της προκλητικών και επεκτατικών θέσεων αναφορικά με τον Κυπριακό. Μάλιστα. Και έχει επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά ότι δυστυχώς από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγει ούτε ο κύριος Ατσιτζή. Μάλιστα. Και εδώ ακριβώς πρέπει να προβληματίσει όλους αυτούς που βιάστηκαν μετά την εκλογή του κυρίου Ατσιτζή να επικρίνουν με καλή θέληση και πρόθεση για την επίλυση του Κυπριακού. Κύριε και λοιπόν να παρατηρήσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τηρούν σιγή ηχθείως ή κατά τα άλλα προηγουμένως λαλίστατη όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Τι εννοείτε, σε ποιους αναφέρεστε? Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που είτε επέκριναν την ΕΔΕΚ γιατί είχε εκφράσει επιφυλάξεις όσον αφορά την εκλογή του κυρίου Ατσιτζή και δολίσαμε ότι μπορεί να αποτελεί μια θετική εξέλιξη, αλλά την ίδια στιγμή θα έπρεπε να μείνουμε να τον κρίνουμε από τα αποτελέσματα και τη συμπεριφορά του στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά και την ίδια στιγμή όλοι αυτοί που φρόντισαν και στο διεθνή χώρο να τον παρουσιάσουν ως ένα πολιτικό Τουρκοκύπριο έτοιμο να προχωρήσει στη σωστή λύση του Κυπριακού, τον είχαν εξοραίσει και τον είχαν επενδύσει με όλη αυτή την καλή θέληση και καλή διάθεση. Σήμερα όμως διαπιστώνουμε ότι ο κύριος Ατσιτζή αποτελεί ένα πιστό εκφραστή της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής στην Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Σιζόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ερχόμαστε στο στούντιο εν αναμονή. Παρακολουθούμε και την εικόνα. Είναι ουσιαστικά όλα έτοιμα. Όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τη γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να έρθω στο στούντιο να καλωσορίσω τον κύριο Μάριο Μαυρίδη από το Δημοκρατικό Συναγερμό και την κυρία Σκέφη Κουκουμά από το ΑΚΕΛ. Καλωσορίσατε. Η προγραμματισμένη μας συζήτηση σήμερα αφορούσε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από τη μια και τις εξελίξεις που είχαμε στην Επιτροπή Εργασίας, όπου φαίνεται ότι έχουμε και αύξηση των δικαιούχων, που είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε, θέλουμε να ενημερωθούμε και εμείς και ο κόσμος για το πώς θα γίνει αυτό και σε ποιο χρονικό διάστημα. Και φυσικά η κατάσταση στο λιμάνι Λεμεσού, όπου έχουν βγει τα πράγματα εκτός ελέγχου. Βεβαίως έχουμε και αυτή την εξέλιξη. Από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού πήραμε μια αντίδραση. Κύριε Κουκουμά, από πλευράς του ΑΚΕΛ είχαμε μόνο ένα tweet του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος ουσιαστικά καλούσε τους δύο ηγέτες να συναισθανθούν την κρισιμότητα των στιγμών. Έχω υπόψη μου ότι θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, αλλά δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τη λύπη μας για την όλη εξέλιξη. Και σίγουρα θα πρέπει να καλέσουμε και τους δύο ηγέτες να βρουν τρόπο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Δεν θεωρείτε ότι ο Πρόεδρος κάνει αυτό που θα μπορούσε στα όρια του δυνατού να κάνει? Διότι διαβάζω και πληροφορίες ότι. Περιμένουμε τον Πρόεδρο επίσης
να ενημερώσει και να πει τι πραγματικά συνέβηκε. Είναι αυτό που θα γιατί ανοίγει μπροστά και ποιος, με ποιον τρόπο και ο ίδιος, αν θέλετε, θα ανταποκριθεί έτσι που να έχουμε μια συνέχεια. Εμείς αυτόν ελπίζουμε και σε αυτόν προσβλέπουμε. Βέβαια. Από εκεί και πέρα είναι όλα πολύ λυπηρά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες εξαιτίας της τάσης της πλειοψηφίας της Βουλής σε σχέση με το ένα γεγονός το οποίο από τη μια είναι ξεπερασμένο, αλλά από την άλλη έδωσε ενδεχομένως την ευκαιρία σε κάποιους να τα επικαλούνται και να τα κρατούν. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για το τι θα έπρεπε να γίνει. Αν θα έπρεπε, άλλοι θεωρούν ότι δεν έπρεπε η Βουλή να αποφασίσει, άλλοι θεωρούν ότι κακώς γενικότερα πέρασε από το θέμα της Βουλής. Όμως είναι ένα θέμα που αφορά ένα ιστορικό γεγονός και το πώς θα διδάσκεται στα σχολεία μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που έγινε. Το πώς θα διδάσκεται ήδη περιλαμβάνεται στην αναλυτικό πρόγραμμα και στα μαθήματα της ιστορίας η παρουσίαση αυτού του γεγονότος ναι, του και ιστορικού. Στην πρώτη και στην δεύτερη. Αυτό που προσπάθησαν και πέρασαν είναι να γίνεται μια ειδική αναφορά με την αποστολή εγκυκλίου από μέρος του Υπουργείου Παιδείας. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Θεωρείτε ότι διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα αυτό. Τα διαφοροποιεί με την έννοια ότι ενδεχομένως να δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο των εκπαιδευτικών ή των διευθυντή του σχολείου από τη στιγμή που έρχεται μια εγκύκλιος να την αξιοποιήσει και να κάνει μια διαφορετική, διάφορες δράσεις ενδεχομένως. Αυτή είναι η ενδεχομένως. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και στο πλαίσιο του μαθήματος, αφού υπάρχει και στην ύλη. Στο πλαίσιο του μαθήματος, αλλά από τη στιγμή που έρχεται εγκύκλιος, ενδεχομένως να δίνει περισσότερα δικαιώματα και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, να οργανώσει και γιορτούλα, να σημειοστολίσει και το σχολείο και δεν ξέρω τώρα αυτά είναι όλα. Το λοιπόν, εμείς θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτό που εμείς βλέπουμε στο πλαίσιο, το πάρουμε στο θέμα, στο μέγεθος που έχει πάρει. Πέρα από το γεγονός, είναι αυτό η απέτηση της άλλης πλευράς το να μπει μέσα στα εσωτερικά του ενός κράτους αυτή τη στιγμή και της παιδείας και να λέει με το έτσι θέλω, αν δεν το αλλάξετε, εγώ φεύγω. Δεν θέλει να μπει στα εσωτερικά. Να αντιλαμβανόμαστε ότι να επιβάλλει την θέληση. Η αγωνία που άρπαξαν την ευκαιρία, ναι, η έννοια και η αγωνία, ότι κάποιοι θα θέλουν να στραφούν πίσω. Γιατί κάποιοι το έχουν στο μυαλό του, στο βάθο. Μπορεί στη να θέλω τώρα στο λοιπόν μυαλό μου να θέλουμε να ενωθούμε με τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό τι σημαίνει. Ο κάθε πολίτη μπορεί να σκέφτεται. Αν το φέρετε στην Βουλή και το περάσετε, τότε θα είναι μια. Μα δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αυτό σα λέω. Επιθυμία. Πρόθεση και επιθυμία. Δηλαδή είναι άλλο τι σκέφτεται ο κάθε πολίτη και είναι άλλο. Α βγουν τα κόμματα που το υποστήριξαν να ξεκαθαρίσουν τη θέση του. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει παρεξήγηση στο θέμα του συγκεκριμένου τροπολογία με τι βλέψει. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχουμε. Ελπίζω. Αλλά κανένα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι από πλευράς της τουρκοκυπριακής πλευράς, ναι, η οποία θα προσπαθήσει να το αναγάγει σε μέγα θέμα. Mm-hmm. Πιστεύω θα επανέλθω σε συνομιλίες αργότερα, αλλά προσπαθεί να το αναγάγει σε μέγα θέμα για να επιβεβαιώσει και να πείσει τους ξένους για τις δίθεν ανησυχίες που έχει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Είναι υπερβολική αντίδραση. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο η τουρκοκυπριακή πλευρά και με εξέπληξε προσωπικά, διότι θεωρούσα ότι είναι πιο σοβαρή πάνω σε αυτά τα θέματα και όντως επιθυμούν λύση του Κυπριακού. Αλλά μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τις απαιτήσεις για τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων υπηκών, νομίζω ότι οι προθέσεις τους δεν είναι και τόσο ειλικρινείς όσο νόμιζα προηγουμένως. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η ενέργεια της Βουλής. Αλλά από την άλλη δεν είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει τέτοια αντίδραση. Άρα ελπίζω να μετά που θα αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών οι δύο ηγέτες. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγα λεπτά, όμως επειδή και το θέμα του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, εμείς μπορούμε να παρακολουθούμε την εικόνα. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από τον κόσμο μετά και τη χθεσινή εξέλιξη ότι αυξάνονται οι δικαιούχοι και νομίζω ότι μέχρι να έχουμε τη γραπτή ανακοίνωση αξίζει τον κόπο λίγο να εξηγήσουμε τι ακριβώς αποφασίστηκε από τη Βουλή και όταν λέμε ότι αυξάνονται οι δικαιούχοι, ποιοι δικαιούχοι αυξάνονται. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο πρώτος. Επειδή είναι πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ, ναι, να το εξηγήσω γιατί
δεν αυξάνονται οι δικαιούχοι έτσι όπως το ερμηνεύουμε. Απλά υπήρχε μια ρύθμιση, μια πρόνοια με την οποία η 13η σύνταξη που έπαιρναν συνήθως στο τέλος του χρόνου οι χαμηλοσυνταξιούχοι υπολογιζόταν στα εισοδήματα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και στην ουσία της μικρής επιταγής που έπαιρναν mm-hmm. και αφαιρείτον το ποσό της 13ης σύνταξης, διαιρείτον δια 12 mm-hmm. και αφαιρείτον τη μικρή επιταγή που έπαιρναν μηνιαία. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα ήταν λάθος. Όχι, δεν ήταν λάθος. Να λέμε την αλήθεια. Ήταν οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί έτσι έλεγαν. Και τώρα ερχόμαστε, πολύ καλά κάνουμε βεβαίως, αλίμονο, να μην υπολογίζεται η 10. Αλλά επειδή ακούω αυτή τη λέξη, τα χαρά ότι ήταν λάθος της κυβέρνησης. Δεν έγινε κανένα λάθος. Λοιπόν, να το εξηγήσω. Ήταν βελτίωση. Θεωρούμε ότι ήταν λάθος και δεν εξηγήσει. Όλα τα εισοδήματα υπολογίζονται. Κύριε Μαυρίδη, ήταν λάθος εξ αρχής. Μα το λάθος, τι σημαίνει λάθος, κυρία. Γι' αυτό εμείς ως ΑΚΕΛΕ καταθέσαμε πρόταση νόμου. Έναν κανονισμό. Γίνεται ένα συμβιβασμό τώρα, γιατί τελικά δεν περνά έτσι ξεκάθαρα. Αυτό το σχέδιο δεν γίνεται ήταν από το 2009. Γίνεται ένα συμβιβασμό. Αυτό το σχέδιο δεν ήταν από το 2009. Από το 2009, αλλά στα χέρια τα δικά σας. Να υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα. Ο κανονισμός δεν έλεγε να υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα. Έχει μετατρέψει τον κάθε ένα. Επειδή εφαρμόζουμε τον κανονισμό. Τον κανονισμό που ψήφισε η Βουλή, που έφερε η κυβέρνηση. Όχι. Για όνομα του Θεού. Ο κανονισμός δεν τον έχει φέρει ο Θεός, τέλος πάντων. Σχέδιον, και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το σχέδιο το οποίο εισήχθηκε το 2009. Προσπαθούμε όλες τις αδυναμίες. Αυτή είναι μια πολύ μικρή αδυναμία. Έχουμε καταθέσει την πρόταση νόμου για να την ρυθμίσουμε και δεν είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν πάρα πολλά και άλλα πολύ σημαντικά. Όπως είναι παραδείγματος χάρη το θέμα με τους συγκαταθέτες, το οποίο είναι εκεί και εκκρεμεί. Δηλαδή, αν κυρία Σιάσου, έχουμε ένα κοινό λογαριασμό με 10.000 ευρώ, όταν πρόκειται για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αν υπολογίζουν ότι έχω 10 εγώ και 10 εσείς, αφού 10 είναι στο σύνολο. Και έτσι χάνουν κάποιοι το δικαίωμα να δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και αυτό συμβαίνει στις πλήστες περιπτώσεις μεταξύ ηλικιωμένων και των παιδιών τους, όπου έχουν έναν κοινό λογαριασμό για να διευκολύνονται να τους φροντίζουν. Mm-hmm. Και τελικά αυτό να αποβαίνει σε βάρος και των ηλικιωμένων καμιά φορά, αλλά και των ίδιων των παιδιών τους, όπου χάνουν αυτό το δικαίωμα. Γιατί αν έχει η μητέρα 10.000 ευρώ και είναι η κόρη συγκαταθέτης, παραδείγματος χάρη, υπολογίζουν ότι έχει και η κόρη 10.000 ευρώ. Και όχι 5 που ενδεχομένως κάποιος θα τα μοίραζε τουλάχιστον. Εκκρεμεί αυτή η ρύθμιση από την ημέρα που ψηφίστηκε. Νομίζω ότι και γι' αυτό ακούγεται αρκετά λογικό. Και δεν έχει προχωρήσει. Δεν μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση νόμου, γιατί θα είναι αντισυνταγματική. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα με προτάσεις νόμου. Πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη νόμου της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Μου αρέσει που το παίζουν και μπροστά στον ευάλωτο ομάδων. Τη στιγμή που... Δεν το παίζουμε μπροστά της. Κύριε Μαυρίδη, είμαστε εκεί για να στηρίζουμε τον κόσμο. Ναι. Δεν το παίζουμε μπροστά της. Το βλέπω πάρα πολύ καλά που στηρίζετε τον κόσμο. Να το κάποιοι άλλοι και η κυρία Κουκμάνα, τον... διαφορετική έννοια. Θέλετε να συνεχίσετε να μιλάτε. Όχι, παρακαλώ. Δεν είπαμε ποτέ ότι το σχέδιο αυτό, το 3Ε, είναι το τέλειο σχέδιο κοινωνικής προστασίας για τον κόσμο. Αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικά βελτιωμένο και πολύ πιο γενναιόδωρο από ότι ήταν το προηγούμενο, το οποίο ίσχυε για δεκαετίες. Έτσι. Και έρχεται η κυβέρνηση και το αλλάζει και έχει βάλει κάποιους κανονισμούς, κάποιους όρους, οι οποίοι υφίστανται και προηγουμένως. Δεν ήταν τίποτε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Το να υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα ήταν κάτι που γινόταν πάντοτε και έπρεπε να γινόταν έτσι. Και ακριβώς αυτό έκανε το Υπουργείο. Είναι γι' αυτό που εξεπλάγηκα όταν άκουσα ήταν λάθος. Μα ποιο ήταν λάθος, αφού ήταν ο κανονισμός. Το λάθος ήταν να μην εφαρμόζει τον κανονισμό. Ήταν ο κανονισμός και πριν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Βεβαίως, όλα τα εισοδήματα πρέπει να υπολογίζονται. Ωραία. Και επειδή επί προηγούμενης κυβέρνησης και προπροηγούμενης, δεν λέω ότι ήταν μόνο η προηγούμενη, δεν λαμβάνονταν υπόψη και οι τόκοι, κάποια εισοδήματα επιπρόσθετα. Mm-hmm. Τώρα λαμβάνονται. Μάλιστα. Μα έτσι πρέπει να είναι, να λαμβάνονται υπόψη. Διότι πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Και όταν ο άλλος έχει ανάγκη mm-hmm. και πληρεί τα κριτήρια, βεβαίως να παίρνει και βοήθεια. Αυτόν. Έκανε και όταν αλλάζουν τα κριτήρια. Και αυτή η στόχευση η οποία έχει κάνει, περισσότερη στόχευση, έχει ξεκονομήσει πολλά χρήματα τα οποία δόθηκαν και πάλι στην κοινωνική πρόνοια. Εξού και η αύξηση στα ποσά τα οποία. Πρέπει να το σχολιάσουμε. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το θέμα των τόκων, να σας πω ότι είναι ακριβώς να καταλάβετε. Θα σας το εξηγήσω. Είναι ένα ποσό 5.000, κάποια στιγμή τοκίζονται. Θα εξηγήσουμε το θέμα με τον τόκο.
είναι, δίνεται εισφορά. Να το, δε, να το εξηγήσουμε. Δεν επιφέρονται και τα 100% τέλος πάντων από τους τόκους. Το θέμα των τόκων. Το 30% πάει στο κράτος. Πάει στο κράτος. Αν για παράδειγμα ένα ζευγάρι. Ενώ τους υπολογίζουν το 100%. Τουλάχιστον υπολογίζουν εκείνα που πραγματικά παίρνουν. Ναι. Αν για παράδειγμα ένα ζευγάρι είναι ηλικιωμένο ή ένα ηλικιωμένο έχει έναν ποσό καταθέσεων. Ναι. Το οποίο το αποφέρει τόκους. Ναι. Τώρα η τόκη είναι πολύ χαμηλή τώρα. Αλλά προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια ήταν ψηλότερη. Αυτό το εισόδημα μπορεί να είναι και 1.000 και 2.000 ευρώ. Είναι εισόδημα το οποίο υπολογίζεται στα εισοδήματα τα συνολικά. Ναι. Και μπορεί να μην δικαιούται τη μικρή επιταγή εξαιτίας του ότι υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα. Το τι κάνουν συνήθως, κάποιοι όχι όλοι, μπορεί να μεταφέρουν τα χρήματα στα παιδιά τους. Ναι. Και να είναι και τα παιδιά τους δικαιούχοι στους λογαριασμούς για να επιμεριστούν τους τόκους για να μπορούν να παίρνουν την επιταγή. Ναι. Είναι γι' αυτόν τον λόγο βασικά που το Υπουργείο είχε πει ότι εάν υπάρχει 2 ή 3 άτομα στον λογαριασμό, όλοι οι τόκοι υπολογίζονται στο εισόδημα του συνταξιούχου, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε ατόμου. Το πρόβλημα αυτό που είπε όμως και η κυρία Κουκουμά, ότι δεν τα παίρνει από το 2014 ελέγχονται μέχρι την έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας. Ναι, οπότε αυτό που λέτε ότι φεύγουν τα λεφτά από πάνω τους, δηλαδή κάνουν αποξένωση, το εντοπίζουν οι υπηρεσίες και μετά τους απορρίπτουν. Όχι, κυρία Κουκουμά. Έτσι είναι. Δεν απαγορεύεται σε κανέναν να έχει καταθέσεις. Δεν απαγορεύεται το σύστημα να έχει καταθέσει. Σήμερα ένας, μπορεί να έχει καταθέσει κάποιο. Σα παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω να εξηγήσω. Το 2014 και μετά έχει αποξενώσει τις όποιες καταθέσεις. Απορρίπτεται. Λαμβάνονται λοιπόν, υπόψη. Μιλώ και για το σύστημα. Απολογούμε, βάρτε μια νοτελεία, διότι είναι σε εξέλιξη οι δηλώσεις του Μουσταφά Κιντζή. Πάμε στη Χριστίνα Μαύρου για να μας ενημερώσει. Χριστίνα, σε ακούμε. Άρχισαν έτσι από τα τουρκοϊπριακά μέσα ενημέρωση να βγαίνουν οι πρώτες δηλώσεις του Μουσταφά Κιντζή. Πέρσα ουσιαστικά εύχεται να κατηγορήσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη, λέγοντας πως ο ίδιος τον Μάιο, μετά και από την περιπέτεια στην Κωνσταντινούπολη, όπου κλείθηκε στα πλαίσια ενός τύπου που παρέθεσε ο Ταγί Περτογάν να παρακαθίσει και ο Μουσταφά Κιντζή ως πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου. Να πούμε, Χριστίνα, εντωμεταξύ ότι είναι ζωντανή εικόνα. Παρακολουθούμε από τη συνέντευξη τύπου παραχωρείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε την εικόνα και βλέπουμε και τη διαφορά της ώρας. Είναι μία ώρα μπροστά, γι' αυτό και βλέπουμε και το 1:40. Ναι, συνέχισε. Λοιπόν, ενώ εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε, λέει, όπως έπραξε και ο Νίκος Αναστασιάδης τον Μάιο, προτιμήσαμε να τα πούμε πρόσωπο με πρόσωπο, προκειμένου να επιμίσουμε αυτό τον σκόπελο που έχει προκύψει. Επανέλαβε ότι ο στόχος της Ένωσης ήταν η γενουσιοργός αιτία της κυπριακής τραγωδίας, επαναλαμβάνει την ανασφάλεια πλέον που νιώθουν οι Τουρκοκύπροι και επιβεβαιώνει και είδος ότι πλέον δεν υπάρχει αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης. Αυτό θα πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν είναι δουλειά, λέει, των τεχνικών επιτροπών, των τεχνοκρατών να συζητήσουν αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής, δεν το έχουν μεταδώσει ακόμα τα τουρκοκυπριακά μέσα. Εάν η αποχώρησή του αφορά απλά τη σημερινή διαδικασία ή μιλούμε για ναυάγιο, αν και νωρίτερα πληροφορίες απέρριψαν τα περί ναυαγίου πέρσα. Μάλιστα. Χριστίνα, συνεχίζεται λοιπόν αυτή η συνέντευξη. Μας έδωσες έτσι μία γεύση από τα όσα λέει. Είπε λοιπόν ότι η Ένωση ευθύνεται για την κυπριακή τραγωδία. Το πρόβλημα ουσιαστικά το δημιούργησε η Κυπριακή Βουλή όλων αυτών, δηλαδή όλα αυτά που συνέβησαν. Και ανέφερα, όπως είπε στον κύριο Αναστασιάδη, ότι οι Τουρκοκύπροι δεν θέλουν τον μελλοντικό του ηγέτη χέρι-χέρι με το ΕΛΑΜ. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να πάρουμε έτσι μία πρώτη αντίδραση και από το ΔΥΚΟ, εν αναμονή και της γραπτής δήλωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Άθος Αντωνιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντωνιάδη, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις μας, γιατί ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Μόλις τώρα εγώ άκουσα την συνάδελφος σας να λέει, να αναφέρει τις δηλώσεις του κ. Ακίντζη και αναμένουμε βεβαίως τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν ευσταθούν λοιπόν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που φέρουν τον κ. Ακίντζη να έχει αποχωρήσει και σύμφωνα και με τις δηλώσεις που μετέφερε η συνάδελφος σας, με αφορμή
την απόφαση της Βουλής για εκείνη την απειλή αναφορά σε έναν ιστορικό γεγονός, προφανώς και πρόκειται για προφάσεις. Προφανώς και πρόκειται για μια προσπάθεια κλιμάκωσης τόσο της διαδικασίας του διαλόγου, όσο και δημιουργία κρίσης στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας βιώσιμης λύσης. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος φαίνεται να μην έχει υποκύψει σε αυτόν τον αβάσιμο, παράλογο εκβιασμό του κυρίου Ακιντζή είναι μια στάση την οποία χαιρετίζουμε. Η ουσία είναι σε δύο πυλώνες, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πρώτον, την πραγματική εικόνα που εκπέμπει εδώ και κάποιες εβδομάδες ο κύριος Ακιντζή, ο οποίος αποκαλύψει έναν πρόσωπο ακραίο, το οποίο κάθε άλλον παραβοηθά στη διαδικασία επίσης στην Κυπριακή, αντιθέτως, λειτουργεί ως ένα φερέφωνο της Άγκυρας και τορπιλίζει το διάλογο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ουσία, κάτι το οποίο πρέπει να προβληματιστούμε. Εάν δημιουργείται κρίση από μια τέτοια ανόητη πρόφαση, σκεφτείτε πώς θα μπορεί να λειτουργήσει ή πόσο εύκολα θα καταραίει η διακυβέρνηση της Ομόσπονδης Κύπρου, εάν οποιαδήποτε από τις δύο κοινότητες μπορεί με βέτο να οδηγεί σε κρίση και κατάρρευση ανά πάσα στιγμή για σοβαρό ή ασοβαρό λόγο. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι ουσιαστικά οι πρώτες αντιδράσεις από τα όσα βλέπουν το φως μετά και την απότομη έτσι, διακοπή των συνομιλιών και τα όσα φυσικά συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες. Είδαμε την πλευρά του Μουσταφά Ακιντζή πώς έχει παρουσιάσει τα πράγματα και περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επί της ουσίας. Σύμφωνα με τον κύριο Ακιντζή, γιατί όπως είπαμε είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που δίνει, φαίνεται να έχει πει ο ίδιος ότι ο Έσπεν Μπάρθ Άιντε ζήτησε να διορθωθεί η απόφαση της Βουλής. Λοιπόν, συνεχίζει, προβαίνει σε δηλώσεις ο Μουσταφά Ακιντζή. Εμείς βεβαίως αναμένουμε να δούμε και τι θα πει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η δική μας πλευρά. Είμαστε λίγα λεπτά μακριά, ίσως και λίγο περισσότερο. Θέλω απλώς, έτσι κλείνοντας, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, ο κόσμος, είπαμε, έγινε μία διαφοροποίηση τουλάχιστον κειμένου εισοδήματος. Κάποια άτομα τα οποία είτε δεν έπαιρναν, δεν δικαιούνται με τις προηγούμενες ρυθμίσεις το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, είτε... δεν ξέρω τώρα θα τους... Δεν ρυθμίζει κάτι σε σχέση με αυτήν την πτυχή που λέτε. Συνταξιούχοι δηλαδή που έπαιρναν... Για τους συνταξιούχους, ναι, που έπαιρναν 13η σύνταξη, ναι, τα Χριστούγεννα έπαιρναν έναν χριστουγεννιάτικο δώρο, επίδομα, ναι, τέλος πάντων, και αυτό που εμείς τώρα υπαναχωρούμε, να θέλετε, από την έτσι καθ' αυτόν θέση μας και πρόταση νόμου, είναι να δίνεται η διαφορά της 13η σύνταξης μέχρι του ποσού του δώρου. Μάλιστα. Και το παράδειγμα που έχει δοθεί είναι, αν η 13η σύνταξη είναι 350 ευρώ, ναι, και το χριστουγεννιάτικο επίδομα των δώρων είναι 400, να πάρει τα 50 ευρώ. Μάλιστα. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα τώρα, διότι τώρα ερχόταν και υπολόγιζε το ποσό του δώρου ή της 13ης σύνταξης και το διαιρούσε δια 12 και του το αφαιρούσε κάθε μήνα από τη μικρή επιταγή που έπαιρνε. Μάλιστα. Αυτό δεν θα γίνεται. Ναι. Τώρα, είναι κάτι το οποίο θα δρομολογηθεί άμεσα, είναι κάτι που θα πρέπει να το περιμένει ο κόσμος, αυτές τις αλλαγές, πρέπει κάτι να κάνουν, τι μπορούμε να πούμε. Είναι πολύ θα μικρό το... Θα δερματιστεί η αποκοπή που γίνεται μηνιαίως, εάν προχωρήσουμε και ψηφιστεί. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Αυτή κάποιοι, η αποκοπή που θα δερματιστεί, κάποιοι πόσο θα καταστούν δικαιούχοι, κάποιοι, ναι, θα καταστούν δικαιούχοι. Που δεν ήταν πριν. Που δεν ήταν πριν, αλλά πολύ λίγοι. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι λόγω των εισοδημάτων που είχαν δεν μπορούσαν να ήταν δικαιούχοι. Τώρα που δεν θα υπολογίζεται η 13η, θα μπορούν να είναι δικαιούχοι, αλλά μιλούμε για μικρούς αριθμούς. Πώς θα το γνωρίζουν όμως, ίσως, πόσοι άνθρωποι και να είναι, για να το κάνουν. Το κράτος θα σταματήσει θα τα ρυθμίσει την το αποκοπή. Ναι. Ναι. Αλλά αυτοί που δεν λάμβαναν τίποτα πριν. Θα το γνωρίζουν όσοι όχι κάποιοι μερικοί, όχι. Αντιλαμβάνομαι τα ερχόμενα Χριστούγεννα θα πάρουν το χριστουγεννιάτικο και δεν θα τους αποκόπτεται από, μάλιστα, το...
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι και μάλιστα. Για ποια για το ποσό της αποκοπής που θα σταματήσει να γίνεται, μπορούμε να πούμε το ποσό, είναι αυτό που είπε η κυρία Κουκουμά. Εξαρτάται, πόσα είναι η σύνταξη του μάλιστα. Μέχρι το Χριστουγεννιάτικο. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, γιατί θέλω να πάω και στον κύριο Κώστα. Έχω μια ερώτηση. Αυτό είναι το παράδειγμα που έδωσα. Εάν δηλαδή η 13η σύνταξη κάποιου ήταν 350 ευρώ. 360 και το Χριστουγεννιάτικο επίδομα ήταν 400, ναι. Ερχόταν το κράτος, του έδινε, υπολόγιζε, έκανε το 400 του έδινε τα 400, ναι. Του έδινε τα 400, αλλά ερχόταν μετά και αφαιρούσε κάθε μήνα για να εισπράξει πίσω μάλιστα. Τα 400. Άρα, άρα κάνουμε το 400 δια 12, αυτό το ποσό που θα βγει είναι το ποσό του κάθε μήνα που θα πάρει πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι που αποκόπτονται κάθε μήνα ένα ποσό. Δηλαδή αν είναι 120 ευρώ ας πούμε, θα είναι το ποσό που θα λαμβάνουν θα είναι 10 ευρώ επιπλέον. Αν είναι 400 θα είναι, μάλιστα. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό το ποσό που θα πάρουν πίσω. Μα για τους χαμηλοσυνταξιούχους τα 30-40 ευρώ δεν είναι λίγο ποσό. Άμα τα εισοδήματα σου είναι χαμηλά, ό,τι και να πάρεις. Είναι σημαντικό. Ακριβώς. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, καλό σας μεσημέρι. Θέλατε να κάνετε μια ερώτηση. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Ναι. Είναι η κυρία Κουκουμά για κάτι προηγουμένως στο οποίο συμφωνώ μαζί της. Ναι. Ότι η μητέρα μου με είχε πάρει στο εργαστό το δικό της και έπαιρνε πριν 2 χρόνια περίπου, 1 χρόνο περίπου, έπαιρνε 500 περίπου ευρώ τόκους από διάφορα λεφτά που είχε κοντά της. Και ήρθα και τα θέλεσα από εμένα. Δηλαδή λέει, η σούπα σου πιάζει από σένα. Καλά, δεν τα φέρεσαι, ας πέτε και στη μάνα μου και στην αδελφή μου που μας φέρεις πάνω και αφαίρεσαι από μένα μόνο. Και σήμερα στέλνεις εμένα το εισόδημά μου. Και ήρθε και μου αφαίρεσαι πάλι άλλα 500 ευρώ περίπου. Ήταν 30 ευρώ το μήνα, 480 ευρώ, γιατί εδώ και μου λέγανε αυτό το μισθό. Η κυρία Κουκουμά λέγει σωστά αυτά που λέει και σωστή. Και δεν τα κανούνται για προεκλογική εξαρτήρια, τίποτα απολύτως, κύριε, το ξέρετε σας. Ναι. Επειδή κατηγορήσατε. Είναι σωστό αυτό που λέει και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δικαιούμαι εγκυημένο εισόδημα τα 3 ε και ακόμα δεν έκανα αίτηση. Μου λέει, δεν χρειάζεται να κάνεις αίτηση, να το δούμε ήδη, να το κανονίσουμε ήδη. Δηλαδή ελέγχουν και του λογαριασμού μας. Και εγώ δεν έχω 10.000 στο λογαριασμό μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχω 8.000. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ. 8.000 δεν πρόκειται να πάρετε. Αν είσαστε μόνος σας, δικαιούστε μέχρι 5.000. Όχι, είμαστε 2, εγώ και η γυναίκα μου. 6.000. 6.000 τότε. Έχετε 8, άρα δεν δικαιούστε. Όμως πρέπει να πούμε τον κύριο ότι στις περιπτώσεις όπου είναι 3 άτομα στο λογαριασμό ή 2 άτομα και ήταν χρήματα τα οποία ανήκουν, για παράδειγμα, στη μητέρα του αποδεδειγμένα, ναι. Τότε μπορεί να στείλει επιστολή ένστασης και να εγκριθεί. Διότι γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, μόνο όταν η τράπεζα στην οποία υπάρχει ο λογαριασμός δώσει βεβαίωση ότι για την απόσυρση οποιοδήποτε ποσού μόνο ο ένας δικαιούται. Μπορεί να κάνει αυτό. Όχι, πέραν τούτου, κυρία Κουκουμά. Δεν δικαιούται να δώσει βεβαίωση. Τα χρήματα, για παράδειγμα, είναι στους ηλικιωμένους. Ναι. Το παιδί είναι στο λογαριασμό επειδή οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να πάνε στην τράπεζα, είτε είναι ακινητοποιημένοι ή για οποιοδήποτε λόγο. Όμως τα λεφτά ανήκουν. Δεν το κάνει η τράπεζα. Δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Μαυρίδη, για όνομα του Θεού. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε. Αν όμως θεωρείτε ότι μπορεί κάπως να γίνει, εσείς θεωρείτε ότι. Ναι, εγώ. Γιατί πρέπει να δούμε αν γίνεται ή δεν γίνεται. Είναι και το λογικότερο βεβαίως. Όταν είναι έναν άτομο με τη μητέρα του, ο κύριος. Ή όταν είναι έναν άτομο με τους γονείς του, στον ίδιο λογαριασμό. Επειδή οι γονείς του έχουν τα χρήματα, αλλά τον έχουν βάλει στο λογαριασμό. Και να δικαιούται και αυτός να αποσύρει χρήματα. Δεν δικαιούται, κύριε Μαυρίδη, μην γίνετε λαθασμένες. Λοιπόν, αλλά πώς το ξέρετε ότι. Διότι είναι κοντά μας συνεχώς. Υποβάλλουν ένσταση ότι. Και κοντά μας έρχεται. Δεν το έχετε μελετήσει τότε. Λοιπόν. Έχετε κάνει αυτό, έχει γίνει. Ναι, εντάξει, υποβάλλει ένσταση. Ναι. Ότι τα λεφτά αυτά ανήκουν στους γονείς μου. Ναι. Αποδεδειγμένα. Δεν μπορούν να πάνε. Το αποδεδειγμένα πώς το ερμηνεύετε. Ότι είναι δικά τους τα χρήματα. Όταν πάει και δηλώσει ότι. Το... ξέρετε. Είναι λογαριασμό. Παιδιά και λέμε, μα είναι της μητέρας μου τα λεφτά. Δεν είναι δικά μου. Αποδεδειγμένα πάνε πίσω και ελέγχουν. Βεβαίωση από την τράπεζα. Ακριβώς. Βεβαίωση από την τράπεζα. Ακριβώς. Βεβαίωση από την τράπεζα. Όταν δικά τους τα χρήματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα και σήμερα δεν είχαμε το χρόνο. Θα το ξανακανονίσουμε να έρθουμε ξανά μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα. Καθυστερούν πολλές αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του επιδόματος φροντίδας, το οποίο είναι πολύ χαμηλό, δεν ανταποκρίνεται
και κανένας δεν έχει το, δει το εργαλείο με το οποίο μάλιστα αξιολογούνται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Οι αιτήσεις για το έκτακτον, για τις έκτακτες ανάγκες, λοιπόν, μπορεί να πάρουν 8-10 μήνες. Πώς είναι οι έκτακτες ανάγκες όταν πάρουν 10 μήνες? Έχει τελειώσει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι ναι, δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω όσον να κατηγορήσω. Δεν είναι θέμα κατηγορίας. Μα δεν κατηγορώ. Λέω αυτά που λοιπόν, δύο οι υπηρεσίες δουλεύουν νύχτα μέρα πραγματικά για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και έρχεται και μας λέει μα καθυστερούν. Βεβαίως καθυστερούν. Θέλετε εκεί όπου καθυστερούν. Θέλετε να δείξετε τις γραμμές να τα ακούσετε από τον κόσμο. Βεβαίως θα τα ακούσω. Αφού τα ακούω κάθε μέρα, κύριε. Αφού τα ακούτε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχετε προτάσεις νόμου. Δεν είναι θέμα προτάσεων νόμου. Να πείσετε την κυβέρνηση αυτές τις αδυναμίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Μάλιστα. Και αυτό ίσως θα πρέπει να λυθεί. Κύριε Μαυρίδη, κυρία Κουκουμά. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα πολιτικής. Γιατί να είναι θέμα πολιτικής? Έχουν κρίνει ότι είναι ικανοποιητικό. Αυτά με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του ειδήσεων πολύ μεγάλο. Τώρα ο όγκος των ειδήσεων έχει μειωθεί και των εστάσεων επίσης έχει μειωθεί. Και από ό,τι μας έχει πει και υπουργός, δεν μπορεί να πάρει περισσότερο από 2 μήνες μια ένσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι διαφωνείτε. Θα το ξανανοίξουμε. Με τον κόσμο που σας ακούει λοιπόν, και που δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε νεότερο όσον αφορά αυτή την τροποποίηση που θα περάσει όσον αφορά τη 13η σύνταξη για να ενημερώσουμε. Την αγωνία μας για τις εξελίξεις και σε λίγα λεπτά να είστε καλά. Εμείς θα πάμε τώρα στη Χριστίνα Μαύρου για να δούμε τα νεότερα που έχει από την συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Μουσταφά. Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι στα δικά τους χέρια να την ξαναανοίξουν. Εμείς δεν έχουμε εγκαταλείψει, λέει, τις συνομιλίες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πλέον μία διαφορά και μετέφερε τόσα έγιναν εντός της αιθούσης. Πέρσι ο ίδιος λέει κατέθεσε ένα πεντασέλιδο έγγραφο στο οποίο αναφέρονταν τα όσα η Ελληνοκυπριακή πλευρά ήθελε να θέσει επί του θέματος του νοσικού δημοψηφίσματος. Πήρε τον λόγο ο πρόεδρος Αφουσιάδης λέγοντας ότι σύμφωνα πάντα με τον Μουσταφά Κιντζή ότι και ο ίδιος είχε πάρα πολλούς λόγους για να αποσυρθεί από τις συνομιλίες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αγωγός μεταφοράς νερού από τα κατεχόμενα. Πήρε τον λόγο μετά, λέει, ο κύριος Έιντε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα πάντα με τον Μουσταφά Κιντζή, να μην αποδέχεται συνέχιση της συζήτησης για το ενωτικό δημοψήφισμα. Ουδέποτε, είπε ο Μουσταφά Κιντζή, επέδειξα μη σεβασμό στην διαδικασία των συνομιλιών και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ρίχνει την μπάλα στον Νίκο Αναστασιάδη προκειμένου να επιληθεί αυτή η σαφή διαφορά που, όπως ο ίδιος είπε, υπάρχει πλέον στην διαδικασία. Μάλιστα. Άρα θεωρεί ότι το φταίξιμο όλο βρίσκεται στη δική μας πλευρά και είναι ουσιαστικά στο χέρι του Προέδρου να διορθώσει για να συνεχιστούν κανονικά οι συνομιλίες. Σύμφωνα με τον Μουσταφά Κιντζή, δεν έχει γίνει τίποτα από τη δική τους πλευρά, ούτε το παράλογο, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η συνέντευξη τύπου εν αναμονή και της γραπτής δήλωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δίνεται και ο χρόνος να ακουστεί και όλη η συνέντευξη του Μουσταφά Κιντζή για να έχουμε γνώση ακριβώς τι λέγεται, για να μπορούν να δοθούν και κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, θα δούμε. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Στη σκητάλη παίρνει η Στέλλα Στυλιανού, όπου θα σας ενημερώσει για τα νεότερα, φυσικά και για την γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία αναμένουμε σε λίγη ώρα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο στις 11. Γεια σας.